Μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Καραγιάννης, είναι ο προϊστάμενος της βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου Βόλου, πολιτικός μηχανικός και συγκοινωνιολόγος, καθώς σχεδιάζεται ένα νέο δίκτυο ποδηλατοδρόμων για την πόλη του Βόλου. Θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Μαρέντη, σε εσάς και τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Καλή χρονιά κιόλας, γιατί δεν τα έχουμε πει τηλεοπτικά καθόλου. Τι δίκτυο είναι αυτό τώρα? Είχαμε ένα δίκτυο παλιό, αυτό του Αλέκου του Βούλγαρη, που είχε σχεδιαστεί με το τσιμέντο και τα κολονάκια. Έφυγε αυτό νομίζω εντελώς τώρα, δεν σχεδόν, υπάρχει. Κατά 90% έχει απομακρυνθεί. Πού έχει απομείνει τώρα? Έχει μείνει σε κάποιες βορεινές συνοικίες της πόλης. Θα φύγει και από θα εκεί. Φύγει και από εκεί, θα και το στίχημα, κύριε Μαρέδη, είναι να περάσουμε στην αμέσως επόμενη φάση, που είναι η δημιουργία ενός νέου ικανού δικτύου ποδηλατοδρόμου. Θέλουμε ποδηλατοδρόμους, έτσι. Δηλαδή το ότι γκρεμίσατε τους προηγούμενους δεν σημαίνει ότι θέλουμε ποδηλατοδρόμο. Αυτό το γκρέμισμα του προηγούμενου έργου ήταν μια πρώτη μικρή φάση. Σας ξαναλέω, είναι στίχημα και για εμάς τους γενικολόγους και για τη Δημοτική Αρχή που το αγκαλιάζει το έργο, να προχωρήσουμε γρήγορα στη δημιουργία ενός νέου δικτύου. Ενός νέου δικτύου σωστά σχεδιασμένου, μελετημένου και σωστά κατασκευασμένου. Και μάλιστα για να γίνει αυτό, σίγουρα είμαστε από πάνω εμείς που μελετάμε το έργο, αλλά σίγουρα ζητήσαμε και τη γνώμη των πολιτών, και αυτό είναι ένα διαφορετικό στοιχείο που ίσως δεν είχε γίνει στα προηγούμενα χρόνια. Έγινε μια, πιστεύω, πολύ σοβαρή μελέτη και μια σοβαρή προσέγγιση με ένα συστηματικά στοχευμένο ερωτηματολόγιο. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Εντάξει, το οποίο έδειξε κάποια πράγματα. Όχι, θέλω να σταθώ σε αυτό το ερωτηματολόγιο, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Γιατί πραγματικά ρωτήθηκαν 1.600 συμπολίτες μας και επισκέπτες στην πόλη. Ναι. Και μάλιστα άνθρωποι, τι όχι μόνο είπαν, πεζοί, αλλά και άνθρωποι που προτιμούν και να οδηγούν και να παίρνουν ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Αυτοί λοιπόν ρωτήθηκαν και κατά μεγάλη πλειοψηφία. Ένα βασικό έβριμα του ερωτηματολογίου αυτού ήταν ότι θέλανε σε ποσοστό 80% να κινούνται σε δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Θέλουν. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει και ένα 20% οι οποίοι θεωρούν το ποδήλατο είναι κάτι μεταξύ ποδιών και ελεύθερης ροής και θέλουν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό το δείγμα μας έδωσε ότι πρέπει να συνεχίσουμε και να σχεδιάσουμε. Άρα οι βολιώτες λένε ναι στον ποδηλατόδρομο. Μάλιστα. Σε τι ποδηλατόδρομο? Δηλαδή ακριβώς. Πρέπει να καταλήξουμε και τι ποδηλατόδρομο θα φτιάξουμε. Και να σας πω και κάτι, θα πρέπει, φαντάζομαι, γιατί έχω και εγώ περάσει και σε άλλες χώρες, έχω, από πολλές πόλεις, έχω δει, έχω επισκεφθεί, το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων οδηγεί κάπου, τέλος πάντων, έχει μία αλληλουχία, έχει μία συνέχεια. Δεν έχει ένα ποδηλατόδρομο από εδώ μέχρι απέναντι, μετά από ένα χιλιόμετρο άλλον έναν. Έχει μία συνέχεια, να ξεκινάς από κάπου και να καταλήγεις κάπου με ασφάλεια. Έτσι, αυτό είναι το νόημα του ποδηλατόδρομου. Ακριβώς, αυτό είναι το νόημα. Και επειδή λίγο πολύ έχουμε ταξιδέψει και στο εξωτερικό, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου υπάρχει δίκτυο, σωστό, πλέον έχουμε φιλτράρει τις λύσεις. Το πλαίσιο του ποδηλατόδρομου πολύ αυστηρό. Δηλαδή, πολύ στο Άμστερνταμ, αν περπατήσει τον ποδηλατόδρομο, σε πήραν σβάλαν τα ποδήλατα. Δεν υπάρχει έτσι, περίπτωση. Ακριβώς. Δεν το διαπραγματεύονται καν. Έτσι. Ναι, είναι, έχουν φανάρια ειδικά, είναι νόμος κανονικά. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πάμε σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Μάλιστα. Θέλω να το τονίσω. Δεν είναι αποσπασματικός. Είναι ολοκληρωμένος και θα περιλαμβάνει και αυτός δύο φάσεις. Ναι. Γιατί να θέσω στο τραπέζι ότι πραγματικά τα οικονομικά της Ελλάδας και του Δήμου στη συγκεκριμένη συγκυρία δεν είναι και τα πλέον ανθυρά. Ωστόσο, θέλει πολλά λεφτά να κάνει ένα δίκτυο ποδηλατόδρομο. Κοιτάξτε, κάθε χιλιόμετρο ποδηλατοδρόμου έχει εκτιμηθεί ότι είναι γύρω στις 100.000 ευρώ. Ένα δίκτυο ασφαλές, τελειωμένο, ναι, αλλά με όλες τις προδιαγραφές, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, πλήρης ασφάλεια και ένας ικανός διάδρομος κίνησης, ο οποίος θα ξεπερνάει τα 2 μέτρα. Θα είναι τουλάχιστον 2 μέτρα, αμφίδρομης κίνησης. Ναι, θα υπάρχει πολύ μεγάλο. Θα υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή στις διασταυρώσεις. Γιατί θυμίζω, μέλημά μας είναι και η ασφάλεια. Ναι. Είναι η ασφάλεια, κύριε Μαρέδη, γιατί πραγματικά λέμε στο εξωτερικό, στο Άμστερνταμ και σε άλλες προηγμένες πόλεις, στο Βόλο, παρόλο που έχουμε μεγάλη παράδοση στο ποδήλατο, οι φίλοι οδηγοί ίσως δεν έχουν οικειοποιηθεί τόσο με το να αντικρίσουν ξαφνικά ένα ποδηλάτη. Γι' αυτό στις διασταυρώσεις δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση με υπερύψωση του διαδρόμου. Να πω εδώ σε αυτό το σημείο, γιατί ίσως δεν τέθηκε, ότι ο σχεδιασμός αφορά στην ουσία μια υπερύψωση του υφιστάμενου πεζοδρομίου και μια επέκτασή του. Δηλαδή θα είναι στο ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο, ναι, ώστε να μπορεί. Να θα γίνει πάνω στο πεζοδρόμιο ή θα γίνει στο δρόμο? Θα επεκταθεί το πεζοδρόμιο κατά 2,5 μέτρα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Μάλιστα. Γι' αυτό και το κόστος ξεφεύγει λίγο παραπάνω. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό διαχωριστικό με μπογιά ή μάτια γάτας. Μπράβο, δεν θα γίνει στο δρόμο λοιπόν, σκυρόδεμα, όπως βεβαίως. Γι' αυτό το άλλο, το έργο το οποίο ήδη ξυλώνεται, ο προπολογισμός του ήταν σχεδόν 3 φορές κάτω. Πού θα γίνει αυτός ο ποδηλατόδρομος? Λοιπόν, γι' αυτό σας είπα για τις φάσεις του έργου, ναι, γιατί πραγματικά σχεδιάζουμε, αν σχεδιάζουμε, θα βάζουμε σε περισσότερα μέλη του δικτύου. Γι' αυτό βάλαμε και το ερωτηματολόγιο, γι' αυτό έρχομαι να κουμπώσω την πρώτη κουβέντα την οποία είπα. Και το ερωτηματολόγιο μας υπέδειξε ότι προτιμάται από τους φίλους ποδηλάτες και τους ενδιαφερόμενους να κινηθούν με ασφάλεια στην πόλη ένα δίκτυο το οποίο θα αγγίζει την κεντρική περιοχή. Συγκεκριμένα λοιπόν θα δημιουργηθεί ένας κάναβος
ο οποίος θα έχει να κάνει με την παραλία από την νότια πλευρά, βόρεια στην οδό Εργαφεραίου, ανατολικά την Κασαβέτη και δυτικά θα φτάσει στην οδό Μεταμορφώσεως. Αυτός ο κάναβος έχει και ένα σταυρό στη μέση, ο οποίος θα έχει, περιλαμβάνει εδώ Γκλαβάνη και κατά πάσα πιθανότητα, και εδώ βέβαια να βάλω ότι όλα αυτά προφανώς θα διαβούν σε ανάλογες επιτροπές και θα υπάρχει μια τελική ζήμωση πριν καταλήξουν, αλλά ο αρχικός σχεδιασμός μπορώ να πω ότι είναι αυτός, και ίσως και έναν άλλο οριζόντιο άξονα, ο οποίος πιθανώς θα είναι ο τόσο Αλεξάνδρας, 28 Οκτωβρίου. Αυτός λοιπόν ο κάναβος συνολικά, ναι, αυτό θα θέλουμε να το δούμε, μετράμε τώρα με τους συναδέλφους. Καλά, πρέπει να απαγορευτεί στάθμευση τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα δίκτυο συνολικά 7,5 χιλιόμετρων, 7,5 με 8 χιλιόμετρα, το οποίο θα είναι ολοκληρωμένο, θα κοστίσει, αν βγάλουμε τον πολλαπλασιασμό που σας είπα στην αρχή, γύρω στους 750.000 ευρώ, και είναι ένα έργο το οποίο διεκδικείται αμέσως μετά το Δημοτικό Θέατρο, που πραγματικά από ό,τι γνωρίζω η Δημοτική Αρχή είναι το μεγάλο στοίχημα αυτής της χρονιάς, να ξεκινήσει το Δημοτικό Θέατρο. Είναι το δεύτερο σε ιεράρχηση μεγάλο έργο, το οποίο θα αποδοθεί στους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης και θα δώσει στην πόλη του Βόλου αυτό το ευρωπαϊκό προφίλ, ώστε να μην υστερεί σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή μεγάλη πόλη. Και εμείς, εδώ είναι το στοίχημα για μας, να μην μείνουμε στο ξύλωμα του παλιού δικτύου, αλλά να διεκδικήσουμε, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε με ασφάλεια αυτό το δίκτυο που θα το χαρούμε σύντομα όλοι. Γι' αυτό το λόγο και ακούσαμε. Πότε προβλέπετε αυτό να γίνει? Η μελέτη θα ολοκληρωθεί μέσα στο Φεβρουάριο. Τώρα, θα, περάσει τις αντίστοιχες επιτροπές και τα δημοτικά συμβούλια. Προφανώς να ενσωματωθούν όλες οι παρατηρήσεις, γιατί σίγουρα θέλουμε ένα δίκτυο το οποίο θα τύχει καθολικής αποδοχής. Αυτό είναι ευρωπαϊκό, με ευρωπαϊκά λεφτά θα γίνει. Φυσικά, με χρηματοδότηση ευρωπαϊκή. Και μάλιστα θυμίζω ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να χρηματοδοτεί και μάλιστα επισταμμένως θέλει οι κεντρικές περιοχές των πόλεων να αποθαρρύνεται η χρήση γεωταχή και να ενθαρρύνεται η χρήση μέσω μαζικής μεταφοράς. Κουμπώνουμε λοιπόν την προηγούμενη μελέτη που έγινε πέρσι και είχε να κάνει με το λεωφορείοδρομο οδούς Δημητριάδος και Ιάσονος, που αποθάρρυνε κάποιους χρήστες γεωταχή. Θυμίζω ότι μεγάλο ποσοστό αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα λεωφορεία. Κουμπώνουμε λοιπόν σε αυτό το μέτρο και το σχεδιασμό του δικτύου ποδηλατοδρόμων, ώστε σύντομα να έχουμε μια πόλη φιλική και σύμφωνη με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, Μεταμορφώσεως, Ρίγα Φεραίου, Κασαβέτη, Παραλία, Γκλαβάνη Αλεξάνδρας, αυτό είναι το δίκτυο. Σε αυτές τις οδούς θα έχουμε το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων και θα είναι στο ύψος του πεζοδρομίου. Στο ύψος του πεζοδρομίου. Επέκταση, γιατί η Κασαβέτη βέβαια έχει μεγάλο πεζοδρόμιο. Ενδεχομένως εκεί είναι μικρότερο το τεχνικό έργο, γιατί μέσα στην Κασαβέτη θα ίσως χρειαστεί να μην κάνουμε επέκταση. Το πεζοδρόμιο που ήδη υπάρχει. Γι' αυτό και προκρίθηκε. Ίσως και στη Μεταμορφώσεως. Θα δούμε ακριβώς τι υπάρχει. Έχει, ναι. Εδώ σε κάποια φτάνουμε. Σημεία έχει μεγάλο πεζοδρόμιο. Στις τεχνικές λεπτομέρειες φτάνουμε για να ολοκληρωθεί το δίκτυο. Επίσης, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο μέτωπο, και αυτό είναι βασικό, της παραλίας. Η παραλία ήδη έχει μια υποδομή. Θυμίζω ότι έχει ξεκινήσει και από τον Πευκάκη, αλλά κάποια σημεία τα οποία θέλουμε να δώσουμε σημασία, ώστε να μην περνάς στοιχεία, δηλαδή στην περιοχή μπροστά από το Ξενία, πίσω από τον Αγίο Κωνσταντίνο. Εκεί κάπου το ποδήλατο κινείται νεφελωδώς ανάμεσα στον πεζοδρόμιο. Θα γίνει πιο ξεκάθαρο η διαδρομή. Και επίσης κάτι άλλο που θα ήθελα να θέσω είναι ότι, γιατί θέλουμε ο κόσμος να χρησιμοποιεί ποδήλατο, προσπαθούμε να βάλουμε και κάποια κίνητρα και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τον ίδιο το Δήμο, ώστε απασχολούμενοι σε αυτούς, αν χρησιμοποιούν το ποδήλατο, να έχουν κάποιο κίνητρο. Επίσης, αν και είναι λεπτομέρεια, θέλω να δείξω σε ποιο επίπεδο φτάνουμε το σχεδιασμό. Θα προσπαθήσουμε για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν ποδήλατο να έχουμε και δικούς χώρους αποδητηρίων, γιατί πραγματικά μέσα από το ερωτηματολόγιο, όπως είπα στην αρχή, κάποια ερωτήματα που κάναμε, γιατί να μην πάρετε ποδήλατο, μας έλεγαν μήπως τους θερινούς μήνες υδρώσω, μήπως βραχώ και δεν έχω να αλλάξω. Ναι. Άρα προβλέπουμε και αυτό, ώστε στο τέλος τα πράγματα να γίνουν εντελώς σωστά. Οργανωμένο φαίνεται ότι είναι, θα το δούμε και στην πράξη πώς θα δημορφωθεί. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς, στο επανειδήν.